το κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας, FPO, έχει προβάδισμα στην τελευταία δημοσκόπηση με το 1 τρίτο των Αυστριακών να δηλώνουν την υποστήριξή τους στο δεξιό λαϊκιστικό κόμμα εν ώψη των εκλογών του επόμενου έτους. Το κόμμα του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Χέρμπερτ Κίκλ βρίσκεται στο 30%, αρκετά μπροστά από τους σοσιαλδημοκράτες SPO και το κυβερνών Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα OVP με 23% και 22% αντίστοιχα. Η έρευνα που διεξήχθη από το ερευνητικό Ινστιτούτο Λάτσασφερντ Γεζέλσαφτ για λογαριασμό της εφημερίδας Ωστεράιχ έδειξε ότι ο εταίρος του συνασπισμού του OVP, η Πράσινη, συγκέντρωσε μόλις το 10% των ψήφων, πράγμα που σημαίνει ότι τα σημερινά κυβερνώντα κόμματα συγκεντρώνουν την υποστήριξη μόνο του 32% όλων των Αυστριακών, καθιστώντας έτσι σχεδόν αδύνατη την επιστροφή της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία. Ο μόνος βιώσιμος συνασπισμός που θα μπορούσε να απολαύσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα ήταν το OVP και το FPO, με το σημερινό κυβερνητικό κόμμα ως κατώτερο εταίρο. Η αύξηση της υποστήριξης για το κόμμα του Κίκλ έχει τροφοδοτηθεί από την απογοήτευση που νιώθει ένας αυξανόμενος αριθμός Αυστριακών για την τρέχουσα κατάσταση. Από το περιθώριο η δεξιά ομάδα πέτυχε να επικρίνει την κυβερνητική διαχείριση της οικονομίας και υπερασπίστηκε την αυστηρή μετανάστευση, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον τερματισμό των κυρώσεων στη Ρωσία.